μπορεί τελικά το ταξίδι να είναι μόνο εσωτερικό. Μπορεί και η ίδια η πόλη να είναι μόνο εσωτερική. Τι άλλωστε είναι μια πόλη, παρά ο τρόπος που την βλέπουμε. Νησιωτική χώρα. Αναπάβεται στις παλάμες της βόρειας θάλασσας. Αφημένη στους ανέμους και τη βροχή. Με πολυάριθμα νησάκια και διαφορετικές εθνότητες που ενώνονται κάτω από την ίδια ταυτότητα. Τα θολά νερά ίσως είναι από τα μάτια του ποταμού, τα μάτια του που έχουν δει τόσα και από καιρό εις καιρό κλαίνε και κλαίνε και ανακατεύουν τα σωθικά των πηγών με το χώμα και τις μνήμες. Αυτή η πόρτα, η αλήθεια είναι πως δεν τη βλέπω πρώτη φορά. Τα βήματά μου τυχαία με ξαναφέρουν σε μέρη οικία, Σάββατο, Αυγούστου. Καιρός έθριος και ομίχλη λίγη. Ο ουρανός πάνω από τη Μάχη και τις νότιες ακτές γεμίζει από καπνούς και σιδερένια πουλιά. Το πλοιάριο πάνω στον Τάμεση, ένα απόγευμα, είδα να κυνηγούνται στο δρόμο ένας περίεργος τύπος και μια γυναίκα. Δεν μπορούσα να ακούσω από αυτή την απόσταση. Οι άλλοι απλώς κοιτούσαν με τα κιάλια. Έμοιαζε με εγκληματίας. Ελπίζω να μην τη σκότωσε. Γλάρους πάνω στον ποταμό αυτό δεν ακούγεται πολύ σωστό. Δεν ξέρω. Ίσως εγώ να μην τους έχω δει. Ίσως να είναι εκεί και εγώ να αρνούμαι να τους δω, γιατί απλώς δεν μου φαίνεται σωστό να υπάρχουν γλάροι στον Τάμεση. Πρέπει να φύγω κι από εδώ. Να πάγω σ' άλλη γη, να πάγω σ' άλλη θάλασσα. Μια πόλη σ' άλλη να βρεθεί. Καλύτερη από αυτή.